Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το Open. Κοντά μας είναι και σήμερα ο Δημήτρης Μαύρος. Να καλησπερίσουμε και τον Παναγιώτη Στάθη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν, Δημήτρη, με την ταυτότητα της έρευνας, όσο ήθεστε. Ναι. Όπως είπαμε και χθες, πρόκειται για 1000 άτομα ερωτωμένων σε αντιπροσωπευτικών σε όλη την Ελλάδα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε 6 και 7 Ιουνίου, μέσα αυτή τη βδομάδα δηλαδή ουσιαστικά. Mm-hmm. Και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στα αποτελέσματα, γιατί σήμερα έχουμε γίνει το κρίσιμο, την κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που έχει να κάνει με τους αναποφάσεις και την αδιευκρίνηστη ψήφο γενικότερα. Για να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα, θυμίζουμε ότι στην πρόθεση ψήφου είχαμε φτάσει στο 36,3% για τη Νέα Δημοκρατία, 17,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 10% για το ΠΑΣΟΚ, 6,2% για το ΚΚΕ, 3,9% για την Ελληνική Λύση, 3,6% για την Νίκη, 4,2% για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,1% για τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα και τελικώς ένα περίπου 12% αδιευκρίνησης ψήφου για την οποία θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε ειδικότερα για την αδιευκρίνηστη ψήφο, για τους αναποφάσεις τους. Ξεκινάμε από μια ερώτηση η οποία μοιάζει να είναι σύνθετη, αλλά είναι και κρίσιμη γιατί είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές ότι παίχτηκε αρκετή, αν θέλετε, ανάλυση πάνω σε αυτήν και έχει να κάνει με το πότε σκοπεύετε να πάρετε την τελική σας απόφαση σε σχέση με το τι θα ψηφίσετε. Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά είχαμε 14% μέσα στις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή πριν από τις εκλογές. Αυτό το ποσοστό έχει γίνει 24,8, δηλαδή έχει πάει ένα κλικ προς τα πίσω νωρίτερα, ο κόσμος ξέρει λίγο νωρίτερα τι θα κάνει. 22,5% τότε ήταν το Σαββάτο και την Κυριακή πριν πάω να ψηφίσω. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει 17%. Και εκείνο το περίφημο 36,2% που έλεγαν ότι εγώ θα αποφασίσω μέσα στο παραβάν, τώρα έχει γίνει 16,5%. Βεβαίως έχει εκτιναχθεί στα ύψη το δεν ξέρω τελικά πότε θα αποφασίσω, από το 27,3% στο 42% περίπου, εκείνη το γκρι κομμάτι της δεξιά πίτας, που αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, ξαναλέω, το είπα και χθες, το οποίο το συνέδεσα με την πιθανή αποχή, βρίσκεται σε μια φάση αποστασιοποίησης από αυτές τις εκλογές, λες και όλα έχουν αποφασιστεί ή δεν τους ενδιαφέρουν. Και αυτό θέλει διαχείριση. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι φαίνονται και πιο κατασταλαγμένοι, Δημήτρη, όπως καταλαβαίνω. Όσοι... Πιθανότατα. Ναι. Θα πάνε να ψηφίσουν. Τελώς. Παρόλο που φοβάμαι, Παναγιώτη, την ιστορία της αποχής. Το ξαναλέω πάλι σήμερα, έτσι. Το είπες και χθες, ναι. Mm-hmm. Το είπες και χθες. Mm-hmm. Μοιάζουν πάντως λίγο πιο αποφασισμένοι συγκριτικά με την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Πιο αποφασισμένοι και το μετατοπίζουν στο δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλιστα. Στην αντίστοιχη ερώτηση, λοιπόν, το τι θα κάνουν οι αναποφάσιστοι ή κάθετος όσοι ανήκουν στην αδιευκρίνηστη ψήφο σε σχέση με το αν θα πάνε να ψηφίσουν, που είναι το επόμενο γράφημα. Βλέπουμε ότι μπροστά είναι το ποσοστό της, κατά κάποιο τρόπο, αποχή, της δηλούμενης αποχής. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι για το μέσο Έλληνα αυτό είναι 14,4, ενώ για την αδιευκρίνηστη ψήφο ανεβαίνει στον ένα στους 4 Έλληνες να λένε ότι υπάρχει πολύ ή αρκετή πιθανότητα να μην πάω να ψηφίσω. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το 11,9% θέλει διαχείριση από τα κόμματα, διότι διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ξανά μανά πάλι εκπλήξεις που θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση. Είναι νέο στοιχείο αύξησης αποχής αυτό. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την κάλπη της 21ης Μαΐου. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ. Θέλω να πω ότι μοιραία οι άνθρωποι αυτοί είναι αδιευκρίνηστη ψήφος. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να δέχονται έτσι απλά την ιστορία που λέγεται «Α, τι ωραία που ήταν τα αποτελέσματα». Γι' αυτό και βλέπετε ότι το σίγουρα και μάλλον αρνητικά υποδέχονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής, ανεβαίνει στο 55,3 από 42 και πέφτει στο μισό περίπου, ίσως και κάτω από το μισό, το ότι τα βλέπω θετικά αυτά τα αποτελέσματα. Από το 50 έπεσε στο 21 και ανεβαίνει αντίστοιχα στο 24% το δεν ξέρω τι να τα κάνω αυτά τα αποτελέσματα, που δηλώνουν
οι άνθρωποι που ανήκουν στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Είναι και μια δηλούμενη πρόθεση για το που θέλω να στραφώ, παραδείγματος χάρη, αν πάω να ψηφίσω αυτό. Αυτή που δεν μου αρέσει το τελικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά και φαίνονται κάποιες ενδείξεις στον καταλληλότερο πρωθυπουργό που θα δούμε πιο κάτω. Αλλά το 24% δεν ξέρω, είναι πάλι ένα θολό τοπίο το οποίο θέλει πίεση. Και καλά κάνουν τα κόμματα και πιέζουν, γιατί έχουμε φυγόκεντρες τάσεις από τις εκλογές και όχι κεντρομόλες. Ναι. Μάλιστα. Φαίνεται, δηλαδή, Δημήτρη, μια νοχελικότητα μπροστά σε αυτήν ναι, φαίνεται μια... την εκλογική αναμέτρηση. Ματίνα, βρήκες τη σωστή λέξη. Η λέξη είναι νοχελικότητα. Και σε ευχαριστώ κιόλας γι' αυτό. Ωραία. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη κάρτα μας, να δούμε πάντα μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Αύξηση ή μείωση ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Για τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν. Και ενώ είχαμε δει ότι για το μέσο, ο μέσος Έλληνας ήθελε 43,3% να ανέβει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο αυτό το ποσοστό πέφτει περίπου στα μισά, στο 21%. Πέφτει αντίστοιχα και το να μειωθεί, αλλά όχι τόσο πολύ. Και το να παραμείνει στο ίδιο ποσοστό ανεβαίνει από το 8 στο 20, το βλέπετε. Και βεβαίως το δεν ξέρω επίσης τι να το κάνω αυτό το ποσοστό, ανεβαίνει από το 4 στο 22%. Πάντως, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τόσο αφημένοι στο να πάνε με φόρα στη κάπου. Νέα Δημοκρατία όπως βλέπουν εδώ, παρόλο που υπάρχουν εκείνα τα δύο πίσω ποσοστά που λέει να παραμείνει ίδιο και το δεν ξέρω που κάνει ένα 42% που θα μπορούσε να είναι ενδυνάμει ενισχυτικό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν και την επόμενη κάρτα που αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ αύξηση ή μείωση ποσοστού. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν η αντίστοιχη πτώση και έχει σημασία να συγκρίνουμε αυτό το γράφημα με το επόμενο που ακολουθεί. Μας έλεγαν οι Έλληνες, ο γενικός πληθυσμός, ότι κατά 35% θέλουν να αυξηθεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο αυτό φτάνει το 11%, που σημαίνει μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Το να μειωθεί δεν το βλέπω, παραμένει στα ποσοστά του. Να παραμείνει όμως εκεί που είναι, ανεβαίνει από το 11 στο 20 και βεβαίως υπάρχει και το γνωστό δεν ξέρω, το οποίο είναι μια πάγια στάση της αδιευκρίνησης ψήφου. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό το 35 προς 11 που είναι η αύξηση και ας το συγκρίνουμε λιγάκι με το αντίστοιχο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Όπου αυτό το 10% του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θέλω να αυξηθεί, ξαφνικά το θέλω να αυξηθεί στην αδιευκρίνηστη ψήφο ανεβαίνει στο 25% για το ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, ναι, είναι μικρότερο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, αλλά έστω και να αυξηθεί αυτό το μικρό ποσοστό, είναι ισχυρότερη τάση από ό,τι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Τάση αυξητική δηλαδή για το ΠΑΣΟΚ, να διευκρίνεις την προφανώς. Ναι, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει αυτή η διάθεση, την οποία κάποια στιγμή βεβαίως, Στάθη μου, πρέπει να τη δούμε, Παναγιώτη μου, πρέπει να τη δούμε και στην πρόθεση ψήφου. Έτσι, η οποία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι στα ποσοστά της. Η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου έχουμε πει ότι αποτυπώνουμε τη στιγμή. Αποτυπώνουμε τη στιγμή και όπως βλέπετε ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Σκεφτείτε τι είπε ένας υποψήφιος βουλευτής σήμερα. Έχω ακούσει τους απίστευτους χαρακτηρισμούς από φαινόμενο Κατρούγκαλου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα κάθε ώρα και στιγμή μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Βεβαίως, να περάσουμε λοιπόν και στην επόμενη κάρτα που αφορά το ίδιο πράγμα, αλλά για το ΚΚΕ, όπου οι μέσοι Έλληνες μας λένε 31% θα ήθελε να αυξηθεί το αυξημένο ποσοστό του ΚΚΕ και το 20% της αδιευκρίνησης ψήφου λέει το ίδιο πράγμα. Το οποίο θεωρώ υψηλό ποσοστό. Σκεφτείτε ότι είναι από τα μεγάλα ποσοστά που είδαμε για τα κοινοβουλευτικά κόμματα μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Και προχωράμε για να δούμε τι γίνεται και με τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος εδώ είναι εντυπωσιακό, εγώ βλέπω αυτό το γράφημα, ισορροπία. Διότι διατηρεί ακριβώς τα ποσοστά του στο θέλω να αυξηθεί και μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο, μειώνεται η επιθυμία μείωσης του ποσοστού, αυξάνεται το να παραμείνει το ποσοστό το οποίο έχει πάρει και βέβαια το γνωστό 21% που αυξητική είναι το τάση. Δεν ξέρω. Άρα λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος εμφανίζει μια ζωντάνια, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, και μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν και για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
να εκλεγεί η πλεύση ελευθερίας στη Βουλή. Είπαμε και χθες ότι από κάθε έρευνα πρέπει να τραβάει κανείς ένα γράφημα και αυτό να θεωρείται η σημαία της κάθε δημοσκόπησης. Εχθές είχαμε εντυπωσιαστεί με το ότι ξαφνικά ένας στους δύο Έλληνες θα ήθελε η πλεύση να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι και το 38% της αδιευκρίνησης ψήφου θέλουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και μειώνεται το να μην θέλω να μπει στη Βουλή. Και βέβαια εντάξει υπάρχει το δεν ξέρω δεν απαντώ. Αλλά η σύγκριση του 48 με το 38 είναι νομίζω δείχνει πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ ψηλή για την τάση για την κυρία Κωνσταντοπούλου βέβαια. Ωραία. Έτσι, βεβαίως. Τώρα που το λέμε, σήμερα έγινε αυτή η ιστορία με το θέμα των ψηφοδελτίων. Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τις δηλώσεις τελεχών ή τα πολιτικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δεν ξέρεις πώς θα αποτυπωθούν επόμενη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό πρέπει, δηλαδή τώρα οι επόμενες έρευνες που θα τρέξουν θα συμπεριλαμβάνουν αυτό, μπορεί να μην προλάβουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, γιατί είναι σε διαρκή εξέλιξη. Έτσι, οι παγιώσεις απόψεων θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ωραία. Όσον αφορά τη νίκη, η νίκη βγάζει το φαινόμενο ότι όσοι θέλανε να μπει στη Βουλή, το ίδιο ποσοστό περίπου και της αδιευκρίνησης ψήφου θέλει επίσης να μπει στη Βουλή. Είναι 24% προς 22%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει τη δυναμική την οποία συζητήσαμε. Έτσι. Mm-hmm. Από χθες ήδη. Μάλιστα. Αντίθετα όμως για τον κύριο Βαρουφάκη, εδώ βλέπουμε πτώσεις παντού και αύξηση του δεν ξέρω. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλοι έχουν σταθεί, έχουν ακινητοποιηθεί και περιμένουν από τον κύριο Βαρουφάκη να κάνει κάτι. Διότι μειώνεται και το να μπει, θα ήθελα να μπει στη Βουλή μέσα στην αδιευκρίνηστη και το δεν θα ήθελα να μπει μέσα στη Βουλή και ανεβαίνει δυσεόρατα θα μπορούσε να πει κανείς από το 15 στο 33 η ιστορία που λέει δεν ξέρω κάνε κάτι για να καταλάβω αν θέλω να σε δω στη Βουλή ή δεν θέλω να σε δω στη Βουλή. Πάμε λοιπόν τώρα και στο επόμενο. Είπες και πριν, Δημήτρη, για τις εκπλήξεις που μας επεφύλαξαν χθες οι απαντήσεις για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Πάμε να το δούμε λοιπόν τώρα στην αδιευκρίνηση. Ναι, παρόλο που αλλάξαμε την ερώτηση για ευνόητους λόγους, γιατί πλέον το πράγμα δεν είναι δίπολο. Mm-hmm. Πρέπει να μετρά κανείς όλους τους πολιτικούς όσον αφορά την πιθανότητά τους να γίνουν πρωθυπουργοί. Βλέπετε ότι, ή μάλλον θα το δούμε στην επόμενη σελίδα, ότι ξαφνικά εκτοξεύεται ο κανένας από το 14 πάει στο 49, αλλά σε αυτούς από την αδιευκρίνηστη ψήφο που κρατάνε μία άποψη, το 21% θα βλέπει ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας πέφτει στο 1%, ο κύριος Ανδρουλάκης στο 6%, η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 4,8%, ο κύριος Κουτσούμπας μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο δεν μαζεύει ποσοστά. Το 0, ας μην το βλέπουμε ως 0, είναι στατιστικά πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ως έτσι πρέπει να διαβαστεί. Ο κύριος Βελόπουλος επίσης. Και ο άλλος είναι 1,3 και βεβαίως υπάρχει ένα θηριώδες 49% που λέει κανένας δεν είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός και μάλιστα. Πάνω σε αυτό μπαίνει και κερασάκι ένα 17% που είναι το δεν ξέρω τελικά ποιος από όλους θα μπορούσε να κάνει. Είναι εντυπωσιακό αυτό με τον κύριο Τσίπρα, εδώ το 1%, σχεδόν 1%. Εγώ θα σας έλεγα να μην το πάρουμε της μετρητής το 1 ως 1, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει μέσα στην αδιευκρίνηση ψήφο δεν φαίνεται να υπάρχει η δυναμική του κυρίου Τσίπρα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι άρα από εκεί μπορεί να τραβήξει κόσμο. Έχει πολλές αναγνώσεις αυτό, έχεις δίκιο. Έτσι. Αυτή είναι η ανάγνωση. Επίσης εντυπωσιάζομαι ότι ενώ στο γενικό η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι 4,6, στην αδιευκρίνηση είναι πιο πάνω, 4,8. Έστω και 0,2, ναι, αλλά δεν θέλω να το κρίνουμε καλά, μαθηματικά ναι, είναι ότι μικρό. Είναι μια αύξηση. Ναι. Αλλά διατηρεί τη δύναμή της και μέσα εκεί, έτσι. Ωραία. Και με αυτή την παρατήρηση, λοιπόν, πάμε και στην τελευταία κάρτα. Στην τελευταία κάρτα που δεν την είδαμε χτες, είναι τα συναισθήματα των Ελλήνων ως προς τα αποτελέσματα των εκλογών. Mm-hmm. Όχι γενικά για την κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί την έχουμε μετρήσει αυτή την ερώτηση, αλλά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Εδώ πέρα είναι τι βλέπουμε, για Δημήτρη. Τα αποτελέσματα. Βλέπουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει για μένα η μπλε μπάρα,
που είναι, αν θέλετε, τα συναισθήματα που γέννησαν τα αποτελέσματα για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ναι. Όπου βλέπουμε ότι έχει ανέβει στη δεύτερη θέση η ελπίδα. Έχουμε την απογοήτευση, το οποίο έχει γίνει πάγια κατάσταση αυτή τη στιγμή στο 44%. Παραμένει όμως πολύ ψηλά η απογοήτευση. Αυτό δεν πρόκειται να ξεκολλήσει, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε μία, αν θέλετε, κατάσταση ως μέρος και του πλανήτη και της Ευρώπης, που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τα προβλήματα τα οποία έχει ο υπόλοιπος κόσμος και είναι αναμενόμενο. Και βίωσε και πολλά πράγματα ο κόσμος τα τελευταία 12 χρόνια, 13, πάρα πολλά πράγματα. Όμως, προσέξτε ότι το δεύτερο και το τρίτο συναίσθημα μέσα στο σύνολο είναι των θετικά, Ελλήνων είναι η ελπίδα και η σιγουριά. Ενώ ο φόβος και η οργή ανεβαίνουν στη δεύτερη και τρίτη θέση στην αδιευκρίνηστη. Άρα όποιος θέλει να διεκδικήσει ψηφοφόρους από την αδιευκρίνηστη ψήφο, και απευθύνομαι παραδείγματος χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και είδαμε κάποια πράγματα τα οποία είδαμε πριν, θα πρέπει να απαντήσει στο φόβο και στην οργή. Περισσότερο εγώ θα έβλεπα το φόβο να πρέπει να αντιμετωπίσει και βλέπουμε τι θα μπορέσει να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Πάντως σε γενικές γραμμές, αυτό που καταγράφει σήμερα, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι η απεικόνιση και της κάλπης που είδαμε πριν από λίγες μέρες. Ναι. Επί της ουσίας. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Χρήσιμα τα στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων. Για άλλη μια φορά χρήσιμα τα στοιχεία. 16 μέρες μας χωρίζουν μέχρι τις εκλογές, μέχρι τις 25 Ιουνίου. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τότε. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Δημήτρη Μαύρο. Ευχαριστούμε και εσένα, Παναγιώτη Στάθη. Εγώ.